Τα είχα πει και στο φίλο μου τον Γιάννη και στο φίλο μου τον Κώστα και σε όλους τους φίλους. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει ένα σκοπό. Ναι, ήρθε εδώ για να κάνει τον δικό του στρατό. Βρήκε το ΠΑΟΚ έτοιμο, τον αγόρασε, έκανε και κάνει το στρατό του και θέλει να κυριαρχήσει. Κόλλησε και στον Αλέξη τον Τσίπρα, εκείνος ευάλωτος από παντού, είπε ναι. Του χάρισε 80 εκατομμύρια ή περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ για τη ΣΕΚΑΠ, ευρώ τα οποία πληρώνεις εσύ ελληνικέ λαέ, βλάκα. Του έδωσε και ένα κύπελο να παίζει. Είδατε τι έγινε με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Είδατε πως έσφαξαν την ΑΕΚ στην κυριολεξία με ένα γκολ offside 5 μέτρα. Δηλαδή και ο Ιβάν να έπαιζε επόπτης θα σήκωνε εκείνο το ρημάδι το σημαίακι. Είναι έτσι? Είναι. Άρα λοιπόν οι εξυγιαντές τα έσπασαν. Τέτοια εξυγίανση να μας λείπει ρε. Ο Ιβάν δεν μιλάει με τον Γιάννη Αλαφούζο, ούτε στο τηλέφωνο βγαίνει πια ο Δημήτρης Μελισανίδης στον Ιβάν Σαββίδη. Τέτοια εξυγίανση θέλετε κύριε Δισέπο? Χαλάλη σας. Ο ελληνικός λαός τέτοια δεν τα θέλει. Δεν μπορεί να φύγει από τη μία δυναστεία να πάει σε μια άλλη δυναστεία που έρχεται και είναι ρώσικη. Καλησπέρα.